Αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο, πώς μπορεί να σας ξεγελάσει ή να το δείτε λίγο σαν παραμύθι, σαν όμορφο και να μην είναι ακριβώς έτσι. Στη συναισθηματική σας ζωή φαίνεται ότι έχει επίδραση αυτό ένα μπέρδεμα. Προσέχετε θέματα οικογενειακά τα οποία σας απασχολούν και αυτό τον καιρό θα δώσετε μεγάλους αγώνες και για τα επαγγελματικά. Βέβαια, οι Παρθένοι προς το παρόν των πρώτων ημερών, όπως δίδυμοι, Παρθένοι, τοξότες και ψαράκια των πρώτων ημερών, προσέχετε και κρυολογήματα, μικροατυχήματα και μην τρέχετε με το αυτοκίνητο. Για τους ζυγούς μας αρχίζουν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι μπορείτε να κάνετε πολλές κινήσεις, πολλές μετακινήσεις. Να κινηθείτε εσείς ώστε να ξεπεράσετε θέματα. Τα θέματα που έχουν σχέση με την εργασία είναι λίγο μπερδεμένα, αλλά φαίνεται ότι βρίσκεται μία λύση και η νέα σελήνη είναι πολύ σημαντική για σας για να κάνετε μία σχέση ή μία συνεργασία, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχετε φροντίσει πολύ καλά. Μετά τις 7 του μηνός, αν είστε 7 Οκτωβρίου, ιδιαίτερα 13 με 15, αυτό ακόμα και αν δεν σας το λέω κάθε μέρα, μέχρι το τέλος του χρόνου έχετε θέματα που έχουν σχέση με την οικογενειακή σας ζωή, την οικογένειά σας ή ακόμα και με την ακίνητή σας περιουσία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κινηθείτε μεθοδικά, να συμπαρασταθείτε σε ηλικιωμένους ανθρώπους που μπορεί να σας έχουν ανάγκη ή αν έχετε θέματα, μπλεξίματα με την ακίνητή σας περιουσία, θα σας πω το εξής. Εάν μπορείτε, αν έχετε θέματα εμπλοκής με την ακίνητη περιουσία που έχουν και πολλοί Έλληνες, αν αυτό το θέμα μπορείτε να επεκταθεί η λύση του για κανένα χρόνο, νομίζω ότι θα είστε κερδισμένοι. Και αυτό θα το δείτε και προς το τέλος του χρόνου, όπου θα σας απασχολήσει. Η Σκορπιοί μας είναι ό,τι και αν έχετε στην προσωπική σας ζωή, να ξέρετε ότι αυτό τον καιρό είναι όλα δικά σας. Ουσιαστικά ένας, δύο, τρεις, τέσσερις πλανήτες βοηθάνε την δημιουργικότητά σας, το να είναι οι άλλοι να διάγεται ευμενός ως προς εσάς, η ερωτική σας ζωή να είναι πολύ καλά. Πάρα πολλοί Σκορπιοί θα ερωτευτούν φέτος και πολλοί, εάν είναι εκεί στα μέσα, θα ερωτευτούν και πολλοί, πολύ ρομαντικά θα μπορούσα να πω, γιατί η Σκορπιοί δεν είναι μόνο στο ρομαντικό, είναι λιγάκι έντονη και στο σεξουαλικό, αλλά αυτή τη φορά θα είναι και ρομαντικό. Η νέα σελήνη μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα. Πολύ γέλασες. Λέω τώρα. Λοιπόν, είπα για τους Σκορπιούς. Λοιπόν, οι τοξότες μας, οι Σκορπιοί είναι, επανέλθω. Η νέα σελήνη που θα μιλάμε αυτές τις ημέρες, ήδη έχει αρχίσει η επίδρασή της, μιλάει για θέματα που έχουν σχέση με τη δουλειά, το νέο ξεκίνημα αυτό της δουλειάς θα πρέπει λίγο να το προσέξετε, αν και είστε σε μια πολύ καλή εποχή. Βέβαια, εκείνα τα οικονομικά που έχουν σχέση με άλλους, εφορίες, δάνεια, ασφάλεια, τρέχουν αυτό το μήνα. Το ξωτάκια μου, θα έχετε βαρεθεί να σας λέω για τα οικογενειακά σας, τα οποία ειδικά στο τέλος του μήνα θα είναι πολύ έντονα αν είστε γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο. Η νέα σελήνη όμως αυτή μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα σε συναισθηματικό ή σε επιχειρηματικό επίπεδο. Βέβαια, με τα οικονομικά θα πρέπει να είστε αρκετά συγκρατημένοι. Ο Δίας λίγο σας προτρέπει να κάνετε ένα άνοιγμα, είναι λίγο δοτικός αυτή τη χρονιά, αλλά με τον Άρη απέναντί σας κρατηθείτε λίγο, αφήστε την υπεραισιοδοξία. Γενικά είναι μια καλή χρονιά όπου θα πρέπει να προσέχετε τα οικονομικά. Τώρα όμως και η συναισθηματική ζωή με τη νέα σελήνη στον κρυό μπορεί να είναι σημαντική. Για τους εγώκερους, πάρα πολύ καλή η καθημερινή ζωή, συναντήσεις, συζητήσεις, επαφές. Τόσες πλανήτες εδώ στα ψάρια, μπορεί να είστε το επίκεντρο του ενδιαφέροντος του περιβάλλοντός σας. Η νέα σελήνη μιλάει για ένα οικογενειακό θέμα το οποίο θα σας απασχολήσει, όμως μην ξεχνάτε εσείς που είστε γεννημένοι μετά τις 8-10 ότι ακόμη έχετε μαθήματα να μάθετε ή να κάνετε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πολύ σοβαρό. Ο χρόνος που τον φοβόμαστε πάντοτε και λέμε, ο χρόνος πολλές φορές μας είναι δέσμευση. Μπορεί ένας φοιτητής να πιάσει μια δουλειά πια, να μην είναι φοιτητής που να τρέχει. Μπορεί να παντρευτούμε, να κάνουμε παιδάκι, που είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά είναι δέσμευση.
Δεν είσαι πια ο φοιτητής που τρέχεις από εδώ και από εκεί. Μην τον φοβόμαστε λοιπόν τον χρόνο, να έχετε υπόψη όμως ότι θα έχετε δεσμεύσεις. Πάντως η καθημερινή σας ζωή είναι καλή και η νέα σελήνη μιλάει για νέα ξεκινήματα. Μπορεί άγχος ή καυγαδάκια να υπάρχουν στο χώρο της εργασίας ή της υγείας, προσέχετε. Υδροχόοι μου, είστε μέσα στη δράση αυτό τον καιρό. Νομίζω ότι έχετε αφήσει λίγο τα θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια, την ακίνητη περιουσία. Θα είστε σε μία περίοδο όπου θα κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Η συναισθηματική σας ζωή και τα παιδιά θα σας απασχολήσουν και εκείνα τα οικονομικά θα αρχίσουν να ξεδιαλύνονται, παρά το γεγονός ότι τώρα μπορεί να αρχίσετε να έχετε και εισπράξεις αυτό τον καιρό και όχι μόνο να δίνετε. Η νέα σελήνη η οποία γίνεται στον κρυό μιλάει για ένα νέο ξεκίνημα το οποίο είναι σημαντικό στην καθημερινή σας ζωή, η οποία είναι πολύ πολύ σημαντική και των τελευταίων ημερών. Ο Δίας ευνοεί την κοινωνική σας ζωή, στο χώρο της κοινωνικής σας ζωής ή της επαγγελματικής θα έχετε σημαντική επιτυχία. Ψαράκια μου, 1, 2, 3, 4, 5 πλανήτες, μία συστάδα πλανητών μέσα στο ζώδιο σας δίνει ευκαιρίες, συζητήσεις, επαφές, ρομαντικές επαφές, αλλά και οικογενειακές υποθέσεις οι οποίες σας απασχολούν. Αν είστε γεννημένοι εκεί το Φεβρουάριο, μία ένταση δεν λείπει από τον Άρη. Προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα και εντάσεις στο σπίτι. Ενώ η νέα σελήνη μιλάει για ένα οικονομικό θέμα, το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό και το οποίο θα σας απασχολήσει και θα έχει κέρδη και ζημία. Αποφύγετε μόνο ιδιαίτερες υπερβολές αν είστε γεννημένοι τελευταίες μέρες. Αυτά για σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Γλυτσάκι μου. Δες τώρα τι δώρο έχουμε. Για να δω.